Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και Χριστός Ανέστη. Είμαι η Άννα Σαριγιάννη και για μία ακόμη φορά παρακολουθείτε τα γεγονότα της εβδομάδας από τον Εθνικό Κήρυκα. Εντονότατο διάβημα διαμαρτυρίας τώρα στον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα πραγματοποίησε την Πέμπτη η ελληνική κυβέρνηση για τις πρωτοφανείς σε αριθμό τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Περισσότερα θα μας πει ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Βασίλης Κουτσίλας. Εντονότατο διάβημα διαμαρτυρίας στον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα πραγματοποίησε την Πέμπτη η ελληνική κυβέρνηση για τις πρωτοφανείς σε αριθμό παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά που είχαν λάβει χώρα κατά τα προηγούμενα 24 ώρα. Στο θέμα των τουρκικών παραβιάσεων αναφέρθηκε μάλιστα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε επίσης την Πέμπτη στο Μέγαρο Μαξίμου με την Φιλανδή ομόλογό του Σάννα Μαρίν, λέγοντας ότι ενημέρωσε σχετικά τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιένς Στόλτεμπεργκ. Η Τουρκία με τις προκλήσεις της υπονομεύει την ενότητα του ΝΑΤΟ την ώρα που πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι. Αυτή η συμπεριφορά υπονομεύει την πρόοδο που κάναμε κατά τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο Ερντογάν. Πρέπει να σταματήσει, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η Ανάσταση του Θεανθρώπου στην Ελληνοαμερικανική Ομογένεια με χιλιάδες πιστούς να καταφθάνουν στις κατατόπου ενορίες με σκοπό να διατρανώσουν το μήνυμα της Ανάστασης. Πάμε να δούμε σχετικές εικόνες από τη Νέα Υόρκη, τη Βοστόνη και τη Νέα Αγγλία. Όση ζωή να ανατέρω. Glory to thy holy resurrection. Αθρώα συμμετοχή πιστών παρατηρήθηκε σε πλήστους όσους ναούς της Βοστόνης και γενικότερα της Νέας Αγγλίας τη νύχτα της Ανάστασης έπειτα από δύο δύσκολα χρόνια λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ο Μητροπολίτης Βοστόνης Μεθόδιος προέστη της ακολουθίας της Αναστάσεως και της Θείας Λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού Βοστόνης, όπου παρευρέθηκαν η νεοεκλεγήσα δήμαρχος Βοστόνης Μισελ Γου, ο πρώην κυβερνήτης της Μασαχουσέτης και προεδρικός υποψήφιος Μιχάλης Δουκάκης, ο Γενικός Πρόξενος Στράτος Ευθυμίου και εκατοντάδες πιστών. Στο τέλος της λειτουργίας ακολούθησε πασχαλινό δείπνο στην κοινοτική αίθουσα που είχαν διοργανώσει το Κοινοτικό Συμβούλιο και η Φιλόπτωχος. Τελεσίδικα της Δεγματικής τώρα έκρινε τις νέες εκλογικές περιφέρειες στο πολιτικό εφετείο της Νέας Υόρκης, δίνοντας εξουσιοδότηση για άμεσο επανασχεδιασμό σε ουδέτερο εντολοδόχο. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δημοκρατικοί αντιπρόσωποι του Όλμπανι έκαναν την χάραξη με πολιτική μεροληψία σε μια απόφαση που ανατρέπει τα δεδομένα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου σχετικά με περιφέρειες όπως αυτή της Νικόλ Μαλιωτάκη. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Χριστοδούλα Θανασάτου. Αλλαγή δεδομένων σε πολλές κούρσες, όπως επίσης και διαφοροποιημένα δεδομένα στη μάχη για τον έλεγχο της Βουλής τον Νοέμβριο του 2022, αναμένεται να επιφέρει η απόφαση του πολιτιακού εφετείου της Νέας Υόρκης να απορρίψει ως αντισυνταγματικούς τους χάρτες των εκλογικών περιφερειών που υπερψήφισαν οι πολιτιακοί αντιπρόσωποι του Δημοκρατικού Κόμματος το Φεβρουάριο. Σύμφωνα με το law.com, η απόφαση κόλαφος του ανωτάτου δικαστικού οργάνου της πολιτείας της Νέας Υόρκης ήταν οριακή, με τέσσερις δικαστές να ψηφίσουν αρνητικά στην έφεση των Δημοκρατικών του Όλμπανι και τρεις να τη στηρίζουν. Μεταξύ αυτών που διαμόρφωσαν την απόφαση ήταν και η ομογενής εφέτης Μάρτιν Τσίγκα, η οποία συντάχθηκε με την πλειοψηφία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αρνητική στάση του πολιτιακού εφετείου αποτέλεσε μια μίνι έκπληξη για τους Δημοκρατικούς, ενώ αλλάζει τα δεδομένα σε κούρσες όπως αυτές της Νικόλ Μαλιωτάκη στην 11η περιφέρεια, η οποία αναμένεται να απαλλαχθεί από το προοδευτικό Park Slope που είχε προσθεθεί στην περιφέρειά της στους προηγούμενους χάρτες. Με αποκλεισμό παροχής αερίου σε δύο έθνη και με συνεχείς βομβαρδισμούς, ο Πούτιν συνεχίζει τον πόλεμό του. Δημιουργεί έτσι φόβους για επέκταση του πολέμου πέρα των συνόρων της Ουκρανίας. Περισσότερα θα μας πει ο ανταποκριτής μας στην Αθήνα, Άρης Παπαδόπουλος. Άρη, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα. Ο φόβος στην Ουάσιγκτον και της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας την εβδομάδα που μας πέρασε είναι ότι η σύγκρουση μπορεί να κλιμακωθεί και να επεκταθεί πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας σε έναν ευρύτερο πόλεμο στα γειτονικά κράτη, στον κυβερνοχώρο και στις χώρες του ΝΑΤΟ που ξαφνικά αντιμετωπίζουν ρωσική διακοπή αερίου. Ήδη Πολωνία και Βουλγαρία ειδοποιήθηκαν την περασμένη Τετάρτη ότι δεν θα υπάρχει άλλο αέριο
διοχέτευση αερίου προς αυτές, σύμφωνα με απόφαση της Gazprom, επειδή δεν πληρώθηκαν σε ρούβλια, αλλά σε δολάρια. Μακροπρόθεσμα, μια τέτοια επέκταση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια σύγκρουση μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, που θα θυμίζει τον ψυχρό πόλεμο, καθώς η μία πλευρά θα επιδιώκει να εκθέσει την εξουσία της άλλης. Βεβαίως, ίσως και γι' αυτό ο πρόεδρος Biden ζήτησε την Πέμπτη, ανακοίνωσε την Πέμπτη, θα ζητήσει από το Κογκρέσο να εγκρίνει 33,2 δισεκατομμύρια δολάρια βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς και να εγκρίνει και ένα νομοσχέδιο που θα δώσει, θα περάσει στο Κογκρέσο, βάσει του οποίου θα είναι συνταγματική κάθε ρευστοποίηση των κεφαλαίων που έχουν παγώσει από τους Ρώσους ολιγάρχες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ποσό αυτό θα μπορεί να δίνεται ως βοήθεια στην Ουκρανία. Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη τώρα, Δόκτωρ Κωνσταντίνος Κούτρας, θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο της πολιτιστικής εκδήλωσης που θα διοργανώσει το Ίδρυμα Action ST σε μία αναγνώριση της προσφοράς του κατά τα 6 χρόνια της θητείας του στη Νέα Υόρκη από τον Μάιο του 2026 μέχρι σήμερα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Merkin Hall του Μουσικού Κέντρου Kaufman. Μια Ελληνίδα τώρα από το ελληνικό χωριό Tarpon Springs υπόσχεται να βάλει τους παραδοσιακούς ελληνικούς λουκουμάδες σε κάθε ελληνικό και αμερικανικό σπίτι στην Φλόριδα και όχι μόνο. Αυτές τις μέρες τελέστηκαν τα εγγένεια της επιχείρησης παραγωγής που δημιούργησε με την παρουσία τοπικών και άλλων παραγόντων. Ας ακούσουμε σχετικά τον ανταποκριτή του Εθνικού Κήρυκα στην Φλόριδα, Σταύρο Μαρμαρινό. Συγκινημένη, η ιδιοκτήτρια Tammy Levent μίλησε για την απόφασή της να ιδρύσει αυτή την εταιρεία κατεψυγμένων λουκουμάτων. Τον εγγυασμό έκανε ο αρχιερατικός επίτροπος της Μητρόπολης Ατλάντας, πατήρ Τζέιμς Ρουσάκης, βοηθούμενος από τον πατέρα Θεοφάνη Κατσικλή του Αγίου Νικολάου Tarpon Springs. Στην είσοδο της εταιρείας καλωσόρισε τη νέα επιχείρηση η πρόεδρος του εμπορικού επιμελητηρίου της πόλης, Τζιν Χάνκεβιλ. Ο ομογενής νέος δήμαρχος του Tarpon Springs, Κώστας Βατικιώτης, επέδωσε στην κυρία Λεβέν και τον σύζυγό της το κλειδί της πόλης. Παρουσίασε τους επισήμους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο ομοσπονδιακός βουλευτής Γκάς Μπιλιράκης, και ακολούθησε το κόψιμο της παραδοσιακής κορδέλας των εγγενείων υπό τα χειροκροτήματα των παραβρεθέντων. Σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε με τον σύμβουλο έκδοσης του Εθνικού Κήρυκα, κύριο Αντώνη Διαματάρη, για το καθιερωμένο εβδομαδιαίο του σχόλιο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, διατυμπανίζεται σε όλους τους τόνους και σε κάθε ευκαιρία ως ένα από τα μεγάλα θετικά που προέκυψαν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι η σφυριλάτηση της ενότητας των χωρών που αποτελούν το ΝΑΤΟ. Και όντως, σε γενικές γραμμές, οι χώρες του ΝΑΤΟ φαίνονται ενωμένες στην πιο μεγάλη κρίση που πλήττει την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όμως η Τουρκία, ένα μέλος του ΝΑΤΟ, παραβιάζει με όλο και πιο εχθρικά επιθετικά τρόπο την κυριαρχία ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ, της Ελλάδας. Τι κάνει το ΝΑΤΟ γι' αυτό? Δυστυχώς δεν φαίνεται να κάνει τίποτα. Είναι όντως να απορρεί κανείς πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με την Τουρκία πριν να οδηγήσει τις δύο χώρες αυτές μέλη του ΝΑΤΟ σε σύραξη. Αν λοιπόν το ΝΑΤΟ θέλει πραγματικά να είναι ενωμένο και αποτελεσματικό έναντι της απειλής της Ρωσίας, ας αρχίσει να βάλει τάξη από το σπίτι του. Οι συνεχείς υποχωρήσεις
στις απαράδεκτες ενέργειες του Τούρκου Προέδρου ενάντια στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, μπορεί να καθυστερούν την ημέρα της κρίσεως. Φαίνεται όμως πλέον ως εδών βέβαιο ότι δεν θα αποφευθεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Διαματάρη και ευθύς αμέσως να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση όπως την κατέγραψε ο Βασίλης Μαγαλιός. Ευχαριστώ, Άννα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα βρεθούν αντιμέτωποι στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας Ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Μαΐου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Ο δικέφαλος με γκολ του Τσόλακ στο 108ο λεπτό απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τον Ολυμπιακό και σε συνδυασμό με το 0-0 της Τούμπας πήρε την πρόκριση. Απ' την άλλη, οι πράσινοι διπλασίασαν τις νίκες τους επί της Λαμίας και μετά το 1-0 στην Αθήνα νίκησαν 2-0 στην πόλη της Θεότητας και μετά από 8 χρόνια θα δώσουν το παρόν στον τελικό πάλι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Αλλάζουμε άθλημα και πάμε στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός μετά τη βαριά ήττα του στο δεύτερο αγώνα για τα play-off με τη Μονακό έβγαλε αντίδραση. Νίκησε με 87-83 τους Μονεγάσκους στην έδρα τους, πήρε το προβάδισμα με 2-1 νίκες και χρειάζεται μία ακόμα για να σφραγίσει την πρόκρισή του για το Final Four του Βελιγραδίου, όπου αν προκριθεί θα αντιμετωπίσει την τουρκική Εφές Ανατολού που με 3-1 νίκες απέκλεισε την Αρμάνι Μιλάνο. Και κλείνουμε με τα play-off του NBA. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο με 33 πόντους σε 30 λεπτά συμμετοχής οδήγησε τους Bucks στο 116-110 επί των Bulls και με 4-1 νίκες τα ελάφια προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας. Εκεί θα αντιμετωπίσουν τους Celtics που σκούπισαν με 4-0 νίκες τους Nets. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σύμφωνα με την δημοσιογραφική ομάδα του Εθνικού Κήρυκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.